Never know how much I love you. Never know how much I care. Oh, when you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Σας καλωσορίζουμε όλους στη μεγάλη βραδιά της αποκάλυψης. Μια βραδιά για την οποία δούλεψε πάρα πολύ κόσμος για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και εμείς από εδώ, αλλά και εσείς από το σπίτι. Αυτή η νύχτα είναι αφιερωμένη στην Άννα, μια καταπληκτική γυναίκα όπου με το κέφι και τον άζι της κατάφερνε κάθε φορά να αναστατώνει το γύρισμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Άννας ήταν οι ρητίδες στο πρόσωπό της, αλλά και χαμηλή της αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και οι δικοί μας συνεργάτες, αλλά και η συμβουλή της ήταν πάντα δίπλα της. Κυρίες μου, να σας καλωσορίσω. Κυρία Παπαστάβα, να ξεκινήσω με εσάς. Ναι. Γνωρίζοντας την Άννα, κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι μια εκπομπή, είναι ένα λειτουργήμα που ήταν ιδέα του Νικόλα για όλες τις Κύπριες γυναίκες να κερδίσουν την αυτοπεποίθησή τους ξανά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λίζα μου, θέλω να μου πεις λίγα λόγια για το ταξίδι της Άννας μέχρι στιγμής. Η Άννα δεν είχε τρομερό πρόβλημα με το βάρος της, ήταν παραπάνω τοπικών. Και θέλαμε να δείξουμε ότι το πρόγραμμα διατροφής της Cambridge δεν εφαρμόζεται μόνο σε πολύ υπέρβαρα άτομα, αλλά και σε άτομα λίγα κιλά να χάσουν. Είχε ένα πρόβλημα μεγάλο με το στομάχι της, το οποίο το έχουμε ξεπεράσει χάνοντας 6 κιλά σε μόνο 3 εβδομάδες. Και φαίνεται ότι τα προβλήματα του στομάχου ήταν λόγω κακής διατροφής. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικόλα μου. Φωτεινή μου, να πούμε ότι η Άννα είχε την απεριόριστη υποστήριξη από τους φίλους της. Βλέπετε, η οικογένειά της βρίσκεται μακριά, έτσι οι φίλοι της δεν την άφησαν να νιώσει ούτε μια στιγμή μοναξιάς. Επιστρέφω. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλησπέρα, καλά. Πώς νιώθουμε, έχουμε αγωνία. Έχουμε αγωνία, ναι. Είναι υπέροχο αυτό το πράγμα που κάνετε εδώ με αυτή τη εκπομπή. Και γνωρίζοντας την Άννα 3-4 χρόνια μέσα από την οικογένεια του χορού, έμαθα και λίγο την ιστορία της και ελπίζω το αποτέλεσμα που θα φέρουμε εδώ απόψε να τη βοηθήσει στο υπόλοιπο της. Ελπίζουμε να δούμε τα επιθυμητά αποτελέσματα που θέλετε κι εσείς. Σίγουρα. Ξαφιά ή μελαχρινή. 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 Καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλά εσείς. Έχουμε αγωνία. Πάρα πολύ. Τι θέλεις να δεις απόψε μέσα από την Άννα. Την αλλαγή. Την αλλαγή εσωτερικά ή εξωτερικά. Πρώτα εξωτερικά και θα δείξει το εσωτερικά. Μακάρι να είναι το ένασμα για μια καινούργια αρχή, σωστά. Φυσικά. Ξαφιά ή μελαχρινή. Καστανή. Καστανή, λοιπόν. Για να δούμε. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ για να χαρούμε μαζί τη μεγάλη αλλαγή της Άννας. Πάμε να μετρήσουμε αντίστροφα. Πάμε! 5, 4, 3, 2, 1. Νικόλα. Η κυρία, το όνομα σας, Νικόλας Ιαννίδης, χαίρο πολύ. Je m'appelle Annie. Ώστε, έλα να μου κάτω. Κυρίες και κύριοι, η Άννα. Άννα μου, έχω μείνει ανάπτυ, πραγματικά εκθαμβωτική. Καταρχάς, σε ζηλεύω το μαλλί. Νικόλα μου, ώστε. Αφήνεις με. Ας το κουρέψω αύριο, δεν έχω πρόβλημα. Μπράβο, να μου συγχαρητήρια. Εντάξει, ομολογώ ότι όσοι είδαν το μαλλί, Γιάννη μου, είπα respect. Πώς νιώθεις, Άννα μου? Ομολογώ ότι αν και υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά, έχουμε και ένα τελικό. Νιώθω ήδη, έχω πάρει τα πάνω μου. Η συνδεξία έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Νιώθω ξανά ανθρώπινη και γυναίκα. Πολύ ωραίο αυτό. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την παραγωγή, τους συντελεστές, την κυρία Παπασάβα, η οποία, με την οποία έχουμε ακόμη δρόμο και σε συνεργασία με τον κύριο Αγγελίδη κάνουν τα δύνατα δυνατά να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Την Cambridge και την προσωπική μου σύμβουλο, την κυρία Λίζα, η οποία πραγματικά μου έμαθε ένα καινούριο τρόπο ζωής, παύλα διατροφής και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Γιάννη, το Mohawk, την γλυκύτατη την Έλενα. Τελευταίος και καταϊδρωμένος, αγαπητά μου παιδιά. Εμείς είμαστε αυτοί. Και από εδώ. Και από εδώ ο Νικόλης. Εγώ εκτιμώ ότι μπόρεσες και διάβασες την ψυχή μου. Και έκανες ένα styling σεβόμενος την προσωπικότητα και την συγκρασία μου. Και αυτό είναι σημαντικό. Πάντα.
Θες προς το παρόν να πας να δεις τους φίλους σου που είναι εδώ. Εννοείται. Η sister που πάντα με χαλιναγωγεί λίγο, τον Αλέξανδρο, απίστευτο σαλσέρο, ενεργό μέλος στο Latin Community. Άννα μου. Έλα εδώ, Άννα μου. Πες μου. Φωτεινή, θυμάσαι που μας έλεγες στα γυρίσματα ότι θα με πάει και για χορό, θα κάνουμε και μαθήματα. Ναι. Πάμε τελικά, πηγές. Με πήρε με τίποτε. Με μάθημα με τίποτε. Συγγνώμη, Νικόλα, είμαι και πολύ άσχολο αγόρι. Τώρα τι να κάνω. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Όμως, αφού έχουμε και τον ειδικό στο είδος του, θα ήθελα να μας χαρίσεις ένα χορό. Για σένα. Για μένα. Αφιερωμένος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως, Άννα μου, πριν απολαύσουμε το χορό, να πούμε ότι δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι. Υπάρχουν μόνο άσχημες στιγμές. Καλό σας βράδυ.